Έχοντας φτιάξει τα δίκτυα συλλογισμού και τους ισχυρισμούς, αμέσως μετά πηγαίνουμε και ρωτάμε το χρήστη για πραγματικές μαρτυρίες. Δηλαδή το if μπορεί να ισχύει και αυτό κάτω από μία βεβαιότητα. Έτσι περιγράφουμε στην ουσία μία κονσόλα, φαντάσου ότι γυρνάμε πίσω στον χρόνο, και τον ρωτάμε το χρήστη αν ισχύει η μαρτυρία 1 και μας απαντάει αυτός ισχύει 0,9, δηλαδή σχεδόν σίγουρα όπως λέγαμε νωρίτερα. Color is yellow, μας απαντάει 0,75, δηλαδή με λιγότερη βεβαιότητα. Size is small, με λίγο λιγότερη βεβαιότητα, αλλά προς το θετικό όπως βλέπεις. Και surface is wizened, πάλι με μια βεβαιότητα 0,70. Έτσι, τώρα παίρνουμε το συντελεστή βεβαιότητας των μαρτυριών και έχουμε και στα χέρια μας και το συντελεστή βεβαιότητας των κανόνων. Προσοχή τώρα. Να διαβάσουμε λίγο θεωρία. Αν υπάρχουν μαρτυρίες, δηλαδή συγκεκριμένα δεδομένα των συνθηκών των κανόνων, σχετιζόμενα με αριθμητικές τιμές από το μείον 1 στο 1, γράφουμε τώρα αυτήν την τροποποίηση. Δηλαδή, αν οι συνθήκες ισχύουν με συντελεστή βεβαιότητα μιας μαρτυρίας, τότε ισχύει και το συμπέρασμα του συντελεστή βεβαιότητα του κανόνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το μη είναι αριθμός που δίνει πόσο ισχύουν οι συνθήκες του κανόνα και αυτές οι αριθμητικές τιμές συνήθως λαμβάνονται ρητά από το χρήστη μέσω ραταπαντήσεων με το σύστημα. Άρα και αυτό εδώ μας δίνεται σε μία εκφώνηση. Αν έχουμε μαρτυρίες για τους κανόνες, τότε η τελική τιμή του συντελεστή βεβαιότητας του κανόνα, προσοχή, το λέμε του κανόνα, αλλά είναι ανεξάρτητο από το προηγούμενο αυτό, κανονικά θα πρέπει να το λέμε συντελεστή βεβαιότητα του κανόνα σε συνδυασμό με τη μαρτυρία, δίνεται από τον τύπο ότι ο συντελεστής βεβαιότητας είναι το γινόμενο της μαρτυρίας επί του συντελεστή βεβαιότητας του κανόνα. Τώρα, προσοχή. Αν τώρα στον κανόνα έχουμε ένση συνθήκες, τότε επιλέγουμε την ελάχιστη από τις μαρτυρίες ως τελικό M. Σου θυμίζω προηγουμένως ότι είχαμε ένα κανόνα, ο οποίος σχετιζόταν με τρεις μαρτυρίες, οι οποίες ήταν με N, εντάξει. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τσιμπάμε την ελάχιστη από τις τιμές και την πολλαπλασιάζουμε αμέσως μετά με το συντελεστή βεβαιότητας του κανόνα. Αν έχουμε ώρα αντίθετα στις συνθήκες των κανόνων, επιλέγουμε από τις μαρτυρίες τη μέγιστη. Οπότε πηγαίνουμε πίσω στην άσκηση, γιατί το συνηθισμένο κιόλας είναι να έχουμε N στις υποθέσεις. Οπότε πηγαίνουμε και έχουμε τις αριθμητικές τιμές αυτές από τις ραταπαντήσεις με το σύστημα και υπολογίζω τώρα τους συντελεστές βεβαιότητας των κανόνων από αυτό το γινόμενο. Έχουμε 0,9 επί 0,5. Το 0,9 είναι της μαρτυρίας 1, αυτό προκύπτει από το δίκτυο συλλογισμού. Έτσι, δηλαδή ο R1 σχετιζόταν με το μη 1, και έχουμε λοιπόν στο μη 1 το 0,9. Και επίσης το 0,5 είναι ο συντελεστής βεβαιότητας του κανόνα αυτού. Δηλαδή, έχοντας μπροστά μας και το δίκτυο συλλογισμού, εύκολα κάνουμε αυτό εδώ το γινόμενο. 0,9 επί 0,5, ας πούμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνουμε αυτά τα γινόμενα και έχουμε στα χέρια μας πλέον τους συντελεστές βεβαιότητας των κανόνων. Τώρα, εμείς θέλουμε τους συντελεστές βεβαιότητας των ισχυρισμών, άρα μας απομένει ακόμα ένα βήμα να κάνουμε.